Μία ερώτηση που ήθελα πάνω στο θέμα, την ανέφερε ο κ. Αρβανιτίδης και αφορά την αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών. Ήθελα να ρωτήσω πού βρισκόμαστε σε αυτό το ζήτημα, ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποιοι είναι οι στόχοι της ΔΕΗ ΑΕ, γιατί θα μειώσει αρκετά το κόστος της αποστολής των λογαριασμών. Πάντως, η πρότασή μου είναι, γιατί έχουμε εμπειρία και από τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ότι συνήθως από τις εταιρείες η εμπειρία που έχουμε δεν είναι λειτουργικός, δεν είναι εύκολος για το χρήστη, για τον καταναλωτή. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που να είναι πολύ απλός, πολύ εύκολος για τον καταναλωτή, ώστε να το προτιμήσει και να το κάνει κατευθείαν, να το κατεβάζει στο κινητό του ή στο τάμπλετ του και από εκεί να το πληρώνει ηλεκτρονικά. Τι σχεδιασμός υπάρχει από τη ΔΕΗ και τι στόχοι έχουν επιτευχθεί ως τώρα και πού πάμε ως προς αυτό το ζήτημα. Τώρα, στα γενικά, επειδή ακούω την αντιπολίτευση, κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, να κινδυνολογεί τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, θα θυμάστε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι μιλούσαν ότι δεν έχει ρευστότητα, δεν θα πληρωθούν οι μισθοί. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 2017 ήταν, πότε ήταν. Εμείς γνωρίζουμε τους πολλούς οικογένειες ΔΕΗτζίδων, ιδίως στις περιοχές μας, στον ομό Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά με την ευκαιρία που είστε εδώ να επιβεβαιωθεί, η ΔΕΗ περπάτησε και περπατάει καλά, οι εργαζόμενοι, η ενεργεία είναι ευχαριστημένη. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, αλλά με την ευκαιρία που είστε να το επιβεβαιώσετε, αλλά με την ευκαιρία που είστε να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτούς που αποχωρούν με το σχέδιο της εθελούσιας εξόδου. Γιατί από όσο γνωρίζω υπάρχει, πηγαίνει καλά το σχεδιασμός αυτός της αποχώρησης όσων έχουν μία ηλικία και πάνω και μάλιστα αποχωρούν και όντας πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή και το μπόνους παίρνουν και αυξημένες συντάξεις παίρνουν, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε τέταρτα μνημόνια, ούτε καταστροφολογίες. Οι άνθρωποι αποχωρούν και παίρνουν αυξημένες συντάξεις. Και αν γνωρίζετε, ή αν θέλει να απαντήσει και ο Υπουργός αυτό, αν υλοποιηθεί η υπόσχεση ή η απειλή, να πω, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, τι συνέπειες θα έχει αυτό για τον ΔΕΗτζή συνταξιούχο, μια και είμαστε εδώ και μιλάμε για τη ΔΕΗ? Τι συνέπειες? Εγώ όσο γνωρίζω είναι ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η σύνταξή του. Αντίθετα με τον νόμο Κατρούγκαλο, επειδή μετράνε και τα βαρέα και τα υπερβαρέα, οι άνθρωποι βγαίνουν και είναι και πολύ ευχαριστημένοι. Για τα δεδομένα της εποχής παίρνουν πολύ ικανοποιητικές συντάξεις, αναγνωρίζονται οι κόποι που έχουν κάνει ως εργαζόμενοι μια ζωή στη ΔΕΗ σε δύσκολες συνθήκες.